Ο κορονοϊός έχει επηρεάσει καθόλου τη σχέση, τη συνεργασία σας με τις ασφαλιστικές εταιρείες? Ναι, την έχει επηρεάσει, το σας κρύβω, και ο βασικότερος λόγος δεν οφείλεται ούτε σε εμάς ούτε στις ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτή η οδηγία που βγήκε, που λέει ότι από το κράτος ότι καλύπτονται και πρέπει να γίνονται υποχρεωτικά προηγητικοί έλεγχοι για κορονοϊό σε όλα τα τακτικά χειρουργεία, και έχει αποκλείσει το να γίνεται το αντίστοιχο στα παθολογικά περιστατικά, παρόλο που επιδημιολογικά και λοιμοξιολογικά δεν υπάρχει λόγος, για τον ίδιο λόγο που τσεκάρει έναν άνθρωπο που θα μπει να χειρουργηθεί, να μην κολλήσει τους άλλους, εννοώ, για να ξέρεις ότι έχει κορονοϊό. Και όλες οι επιτροπές λοιμόξεων όλων των ιδιωτικών και των δημοσίων νοσοκομείων μας λένε: παιδιά, κάντε σε όποιον μπει μέσα τον κορονοϊό, έτσι ώστε να γνωρίζουμε, γιατί ο άλλος μπορεί να μπει γιατί πονάει η κοιλιά του και να έχει τον κορονοϊό, να τον βάλει σε ένα δίκλινο δωμάτιο για να κολλήσει το διπλανό του. Πρέπει να ξέρουμε. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει μια ένταση με τις ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί προφανώς οι ασφαλιστικές εταιρείες κάποιες δεν το προβλέπουν στα συμβόλαιά τους και λένε: δεν το αποζημιώνω, το καλύπτει ο ασθενής. Αλλά αυτές που θέλουν να το αποζημιώσουν μένουν στο γεγονός ότι το κράτος έχει ουσιαστικά γνωμοδοτήσει και επιβάλλει μόνο τον προεγχειρητικό έλεγχο, τον COVID σε προεγχειρητικούς ελέγχους, και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ένταση στη σχέση μας που δεν οφείλεται σε εμάς, γιατί εμείς παίρνουμε εντολές από τους γιατρούς μας που λένε ότι πρέπει όποιος μπαίνει μέσα να κάνει την εξέταση για να είμαστε σίγουροι ότι ότι θα τον χειριστούμε με τον σωστό τρόπο, και οι ασφαλιστικές λένε δεν υποχρεούμαστε να το καλύψουμε γιατί δεν προβλέπεται από κάποια νομοθεσία. Αυτό λοιπόν το κενό που έχει υπάρξει δημιουργεί εντάσεις. Και υπάρχουν άλλα νοσοκομεία που το χρεώνουν στις ασφαλιστικές και θα μπορεί να πάει σε διαιτησία, και άλλα νοσοκομεία όπως εμείς που ενημερώνουμε τον ασθενή ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάλυψη για τα παθολογικά περιστατικά, αλλά εμείς υποχρεούμαστε να το κάνουμε και του ζητάμε ενός χαμηλού αντιτίμου που είναι πολύ κοντά στο κόστος μας να το καλύψουν οι ίδιοι. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να ρωτήσω και κάποιους ασφαλιστές, αλλά μιας και έχω εσάς εδώ, πώς προτείνετε εσείς να το λύσετε? Ο τρόπος που πρέπει να λυθεί είναι ένας και μοναδικός. Θα πρέπει η Επιτροπή, η ΟΕΔΗ δηλαδή, να βγάλει μια ξεκάθαρη οδηγία που να λέει ότι για όλους τους νοσηλευόμενους, όχι μόνο στο ιδιωτικό και στο δημόσιο, ποιοι πρέπει να το κάνουν με βάση τα λοιμοξιολογικά δεδομένα α, και να έρθει ο ΕΟΠΗ από τη στιγμή που το κράτος λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει, να έρθει ο ΕΟΠΗ να βάλει μια τιμή και να το αποζημιώνει. Αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΗ έχει βάλει μια προτινόμενη τιμή, δηλαδή, η οποία δεν ισχύει. Θα μπορούσε λοιπόν να πει ο ΕΟΠΗ ότι εδώ, παιδιά, για τον COVID νομίζω είναι 85 ευρώ, δίνω 85 ευρώ. Πάει ο άλλος προεγχειρητικά, το κάνει, πληρώνει τη συμμετοχή του, ή δεν ξέρω αν θα πάρουν συμμετοχή, πληρώνει τη συμμετοχή του στο 15% και τελειώνει η ιστορία εκεί. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Είμαστε εν αναμονή, νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα δεν έχει προχωρήσει. Και αυτό δημιουργεί τριβές, έντονες κιόλας, θεωρώ. Γιατί και η ασφαλιστική αγορά, και τους καταλαβαίνω, όταν εγώ χρεώνω, που είμαι από τους φθηνούς, 120 ευρώ, γιατί εμένα το αντιδραστήριο, δεν έχουμε αρκετά αντιδραστήρια να το κάνουμε in-house, παραγγέλνουμε πολλά στο Παστέρ και σε άλλα συνεργαζόμενα. Όταν μόνο το Παστέρ μπορεί να σε χρεώνει 65 ευρώ και έχεις και το κόστος όλων των μέτρων ατομικής προστασίας του γιατρού για να πάρει κτλ, ξεκινάμε από ένα κόστος μεταξύ 85 και 100 ευρώ. Μόνο το λειτουργικό σου κόστος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ξεκινάει η χρέωση από 100 και φτάνει μέχρι, έχω ακούσει, σε κάποια νοσοκομεία 150-190 ευρώ, αναλόγως και τα κόστη τους και το πώς το έχουν τιμολογήσει. Αυτό, αν το πολλαπλασιάσετε αυτό το νούμερο με τον αριθμό των εισαγωγών κάθε ασφαλιστικής, αυτό είναι ένα τρελό ποσό. Που οι ασφαλιστικές προφανώς θέλουν να το αποφύγουν. Αλλά για να το αποφύγουν θα πρέπει να βρεθεί κάποιος να το πληρώσει. Γιατί ούτε εμείς έχουμε την οικονομική αντοχή να το αντέξουμε. Αν το κράτος έβγαινε και τιμολογούσε, νομίζω θα ήταν σωστή, και το κάλυπτε με τον ΕΟΠΗ εννοώ, θα ήταν μια σωστή κίνηση. Για την ώρα δεν έχει βγει κάτι. Περιμένουμε στο ακουστικό μας.